κοινωνία για οικονομικούς λόγους, ενώ η νέα σχολική χρονιά βρίσκει χιλιάδες παιδιά σε κατάσταση διαρκούς υποσιτισμού. Τα αποτελέσματα της κοινωνικής σφαγής που συντελείται μπροστά στα μάτια μας είναι πρέον ορατά σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται στη μεγένη μιας εξευτελιστικής και απάνθρωπης διαδικασίας φτωχοποίησης. Η κυβέρνηση πυθύνει ο όργανο της Τρόικας, εκτελεί πιστά τις εντολές του κεφαλαίου, των διεθνών τοκογλύφων και των δανειστών και συνεχίζει την αδιέξοδη πολιτική της στιγμής λιτότητας, της μείωσης των συντάξεων και της συνέχισης των κεφαλικών φόρων με πρόφαση την εξυγίαση της οικονομίας και την επιστροφή στις περίφημες αγορές. Αλλά τα οικονομικά μεγέθη τους διαψεύδουν καθημερινά. Η φοροδιαφυγή, η μαύρη εργασία, η εισφοροδιαφυγή εξακολουθούν να οργιάζουν. Οι ανίσπρακτες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ με ελάχιστη ως μηδαμινή πιθανότητα να εισπραχθούν. Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας βγαίνουν στο σφυρί. Η αμυντική βιομηχανία ξεπουλιέται. Στη σειρά για πώληση είναι η ίδρυψη και άλλα δημόσια αγαθά. Η επίθεση επεκτείνεται και στη δημόσια παιδεία και στην υγεία. Εργαζόμενοι, η κυβέρνηση άνοιξε το δρόμο στην αντεργατική πολιτική και τώρα η εργοδοσία έχει εξαπολύσει σε όλους τους χώρους μία ανελαίτη επίθεση για να ισοπεδώσει κάθε εργατικό δικαίωμα. Στον κλάδο μας οι πολυεθνικές έχουν μετατραπεί σε μπροστοφυλακή της εργοδοσίας στην προσπάθεια να διαλύσουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και να καθυποτάξουν τους εργαζόμενους στα κελεύσματά τους. Απέναντι στη συντονισμένη επίθεση Τρόικας, κυβέρνησης και εργοδοσίας, οφείλουμε οι εργαζόμενοι να αντιπαρατάξουμε ένα ισχυρό μέτωπο. Όπως η εργοδοσία συντονίζει τις επιθέσεις της εναντίον μας με κριτήριο τα ταξικά της συμφέροντα, έτσι πρέπει και εμείς μέσα από τα συνδικάτα, μαζί με τους ανέργους, να αντιπαρατάξουμε ένα ενιαίο ταξικό μέτωπο αντίστασης και αντεπίθεσης για μια νέα προοπτική ανάπτυξης με δουλειά για όλους τους εργαζόμενους. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της διαίρεσης ανάμεσα σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ο αγώνας ενάντια στην αντεργατική πολιτική που γεννά ανεργία είναι κοινός και μας αφορά όλους. Επεκτείνεται και στους υπερασπιστές αυτής της πολιτικής μέσα στο ίδιο στο συνδικαλιστικό κίνημα, τις συμβιβασμένες ηγεσίες που λειτουργούν ως τροχοπέδι σε κάθε προσπάθεια αγωνιστικού προσανατολισμού των συνδικάτων και των εργαζομένων. Δώσαμε και δίνουμε διαρκώς τον αγώνα για τον παραμερισμό τους, για να ανοίξει ο δρόμος για μία άλλη συνδικαλιστική πρακτική αγώνων και διεκδικήσεων. Για εμάς, ως τμήμα της ελληνικής εργατικής τάξης, η σύναψη συμμαχιών ήταν βασική σταθερά της συνδικαλιστικής μας πρακτικής, που στηριζόταν στις αρχές και θέσεις της Αυτόνομης Δημοκρατικής Ένωσης Συνδικαλιστών, της ΑΔΕΣ. Και στη βάση αυτή προχωρήσαμε με άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις στην ίδρυση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις δικαίωσαν την επιλογή μας αυτή. Το ΠΑΜΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων των εργαζομένων και αποτελεί σήμερα σημαντικό πόλο συσπήρωσης των ταξικών δυνάμεων και τη μοναδική ελπίδα των εργαζομένων ενάντια στο αντεργατικό σφυροκόπημα της ελληνικής κοινωνίας από τους τοκογλύφους του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Με τη σημερινή τεράστια συγκέντρωσή μας, στέλνουμε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα αντίστασης και αγώνας στους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Ενωμένοι κάτω από τη σημαία των ταξικών συνδικάτων, υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας ενάντια στις αντεργατικές επιλογές της Τρόικας και των εγχώριων συνεργατών της και απαιτούμε την κατάργηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Καλούμε τους εργαζόμενους. Συνδεόμαστε τώρα με το άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη που μόλις έφτασε στο σημείο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, Μαριάννα, ακριβώς έφτασε εδώ πέρα στις αξιωματικές αντιπολίτευσης. Έγινε δεκτός βεβαίως με χειροκροτήματα και συστήματα από την νεολαία του κόμματος. Βλέπουμε ότι γίνεται ελεύθερος, συγκεκριμένος από φωτογράφους. Αναμένουμε βεβαίως να κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις. Χαμογελαστός ο Αλέξης Τσίπρας, χαλαρός. Χαμογελαστός ακριβώς. Εντάξει, χαιρετάει τον κόσμο τώρα. Δεν άργησε, Σωτηρή, στην ώρα του. 6:34. Ακριβώς, Μαριάννα.
Άγγλος, ο στρατηγός ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται εδώ, δεν μπορεί να προχωρήσει καθώς είναι αποκλεισμένος από δημοσιογράφους. Είδαμε και τον κύριο Στρατούλη πιο πίσω. Μάλλον θα προβεί σε δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας. Ακούμε από το τηλέφωνο, Μαριάννα. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Σύμβουλας. Ο Πρωθυπουργός νομίζει ότι επειδή εξαπάτησε μια φορά τον ελληνικό λαό στις περσινές εκλογές μιλώντας για επαναδιαπραγμάτευση, θα μπορεί να το κάνει διαρκώς. Ήρθε λοιπόν σήμερα σε μια πόλη που βουλιάζει τα λουκέτα, την ανεργία, τη φτώχεια, την ανασφάλεια και μίλησε για επιτυχία, για τέλος των μνημονίων και για πρωτογενές πλεώνασμα. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά για πρωτοφανές πλεώνασμα κινησμού. Αλαζονίας, ψεύδους και υποκρισίας. Όμως δεν το πιστεύει πια κανείς. Ακόμα και οι δικοί του άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα να χειροκροτούν βαριεστημένα την αίθουσα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που σαν τον κλέφτη ήρθε σήμερα να εγκαινιάσει, αποφεύγοντας ακόμα και τους δημοσιογράφους. Το μόνο απ' όλα όσα λέει όμως που είναι αλήθεια είναι το ότι επιθυμεί να εξαντλήσει τον χρόνο του στην καρέκλα της εξουσίας, εξαντλώντας όμως τις τελευταίες απαντοχές του ελληνικού λαού. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πέσει ή να φύγει αν δεν τη διώξει, αν δεν τη ρίξει ο ίδιος ο λαός με τις αντιστάσεις του, με τη δράση του, με τις κινητοποιήσεις του. Ας μην μείνει λοιπόν κανένας μόνος του απέναντι στην κρίση. Ας ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ας ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε έναν αγώνα για να δοθεί δημοκρατική διέξοδος στο δράμα που ζει ο λαός μας τρία χρόνια τώρα. Εκλογές άμεσα για να δοθεί διέξοδος με την κοινωνία όρθια και με την χώρα κυρίαρχη και το λαό μας περίφημα. Να ρωτήσουμε κάτι, δεν έχετε σχέδιο. Διάβασε πρώτα τη. Μάλιστα, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας στην ουσία επανέλαβε τα όσα είπε και στην ανακοίνωσή του νωρίτερα η Κουμουνδούρου. Ζήτησε εκλογές άμεσα με τη χώρα όρθια για να δοθεί δημοκρατική διέξοδο στο αδιέξοδο που βιώνει η χώρα. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι ο κύριος Σαμαράς ήρθε σε μια πόλη που βουλιάζει για να μιλήσει για πρωτογενές πλεώνασμα, ενώ στην ουσία πρόκειται για πρωτοφανές πλεώνασμα κινησμού, αλαζονίας, ψεύδους και υποκρισίας. Τόνισε ότι δεν το πιστεύουν ούτε οι δικοί του άνθρωποι οι οποίοι τον χειροκρότησαν βαριεστημένα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ενώ τον χαρακτήρισε ότι ήρθε σαν τον κλέφτη στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει μια έκθεση κατά τη διάρκεια της οποίας απέφυγε και τους δημοσιογράφους. Επιθυμεί να εξαντλήσει το χρόνο του, όπως είπε, στην καρέκλα της εξουσίας, εξαντλώντας τις αντοχές του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λοιπόν και κάλεσε τον λαό να ενώσει τις δυνάμεις του για να δοθεί μια δημοκρατική διέξοδος. Και αυτή δεν είναι άλλη από τις εκλογές εδώ και τώρα. Σωτήρης Κουλούδη. Ακούμε φυσικά. Μαριάννα. Ναι, Σωτήρη, ναι. Μαριάννα, μ' ακούς? Σε ακούω, αλλά έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, γι' αυτό δεν μιλάω για να μας τα πεις εσύ που είσαι, βρίσκεσαι εκεί στο κέντρο των εξελίξεων. Δεν έχει ακούσει πολλά από μένα, πέρα από τα συστήματα των φίλων της ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται εδώ. Δεν έχει βγει ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας, περιστοιχισμένος από πολίτες, έχει κάποιες συζητήσεις, κάποιες χειραψίες. Μιλάει ακόμα ο Μαριάννα, ακόμα και τα συστήματα. Βεβαίως. Είναι η ώρα της ανάπτυξης. Είναι η ώρα της ανάπτυξης.
δίκαιο που κατέφθασε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από περίπου 8 λεπτά. Βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δηλώσεις που παρέθησε στο χώρο που πραγματοποιεί συλλαλητήριο και σε ΑΔΔΗ. Συνομιλεί με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και τον κύριο Στρατούλη πιο πίσω. Να υπενθυμίσουμε για όσους μπήκατε τώρα στην τηλεόραση της Ζούγκλας ότι ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε τον κύριο Σαμαρά ότι κατέφθασε στη Θεσσαλονίκη σαν τον κλέφτη για να την εγκαινιάσει και να αποφύγει μέχρι και τους δημοσιογράφους και κάλεσε τον κόσμο να ενώσει όλες τις δυνάμεις του για να βρει διέξοδο σε αυτό που βιώνει και η μόνη δημοκρατική διέξοδο είναι οι εκλογές εδώ και τώρα. Σωτήρη. Ακριβώς, Μαριάννα. Δύο εκλογές εδώ και τώρα, λοιπόν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα έχει κάποιες συνομολίες, όπως είπε εσύ, με στελέχη του κόμματος, περιτριγυρισμένος βεβαίως και από την νεολαία της ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει σταματήσει να φωνάζει συνθήματα από τη στιγμή που έφτασε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ να σου πω επίσης ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συντοτεύουσα ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς θα μιλήσει στην κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, στις 13 του Σεπτέμβρη, στις 7.30 ώρα. Θα βρίσκεται πάλι εδώ και για τρεις ημέρες, οπότε και θα μιλήσει στην κεντρική πολιτική εκδήλωση. Δύο φορές λοιπόν θα δώσει το παρόν στη συντοτεύουσα στο πλαίσιο της δεύτερης έκθεσης. Διαδηλωτής, την άλλη ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, εννοώ με τον πολιτικό του ρόλο, όπως έχουμε συνηθίσει τους αρχηγούς των κομμάτων να καταφθάνουν στη συμπροτεύουσα και να προχωρούν σε δηλώσεις από το χώρο της έκθεσης συνήθως. Και να πούμε ότι συνήθως οι πρωθυπουργοί παρέθεταν δηλώσεις την πρώτη Κυριακή, κάτι που δεν έκανε ο κύριος Σαμαράς, έφυγε αυθημερών από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα μπροστά από το πανό του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες και εσύ, συνομιλεί με μέλη της νεολαίας του κόμματος. Του εκθέτουν προφανώς τα προβλήματα, χαιρετά τον κόσμο, με χαλαρή διάθεση. Ακριβώς. Τώρα υπάρχει μια κίνηση προς την πλευρά του αγάλματος του Βενιζέλου, εκεί που έχει στηθεί η κεντρική εξέδρα της ΑΔΔΗ, με δυσκολία και πολύ αργά, όπως βλέπεις και εσύ, Μαριάννα, κινείται ο Αλέξης Τσίπρας. Αγκαλιά με έναν διαδηλωτή, αν δεν κάνω λάθος, κάτι του λέει, χαμογελάνε. Χαλαρή διάθεση, πολλά χαμόγελα, όπως λες και εσύ. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του προηγουμένως και βλέπουμε τώρα ότι με αργό βήμα κινείται προς την κεντρική εξέδρα της διαδήλωσης. Ξέρουμε αν έχει προγραμματιστεί να μιλήσει κιόλας ο κύριος Τσίπρας από εκεί? Δεν έχουμε ενημέρωση ότι θα μιλήσει ο ίδιος Μαριάννα. Βεβαίως δεν αποκλείεται να το ζητήσει ο ίδιος και να πραγματοποιηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο.
Μάλιστα, λοιπόν, εμείς παραμένουμε εδώ πέρα συντονισμένοι για να δούμε τις κινήσεις του κ. Τσίπρα, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ταυτόχρονα, διεξάγεται και μια άλλη συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, συγκέντρωση που διοργανώνει το ΠΑΜΕ. Οι ομιλίες ξεκίνησαν και εκεί χωρίς καθυστέρηση, από τις 6 και 4 περίπου. Οι ομιλητές διάφορων σωματείων, πρόεδροι σωματείων κλπ. Παίρνουν διαδοχικά ένας-ένα στη θέση του στο Βήμα. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι ο κ. Τσίπρας ζήτησε εκλογές εδώ και τώρα. Χαιρέτησε τον κόσμο, χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη μια πόλη που βουλιάζει εξαιτίας της ανεργίας. Χαρακτήρισε το πρωτογενές πλεόνασμα, στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Σαμαράς, ως πρωτοφανές πλεόνασμα κινησμού, αλαζονίας, υποκρισίας και ψεύδους, και ζήτησε εκλογές για να βρούμε μια διέξοδο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο σημείο. Πάμε στην πλατεία Αριστοτέλους να δούμε τι γίνεται και εκεί. Θανάση. Η αλήθεια είναι, Μαριάννα, ακούγοντας κανείς προσεκτικά όλα αυτά που γίνονται, ότι οι εικόνες και η ιστορία δυστυχώς και ευτυχώς επαναλαμβάνεται. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, σε αντίστοιχες πορείες συμμετείχε και ο Γιώργος Παπανδρέου πριν ανέβει στην εξουσία ως πρωθυπουργός. Έχεις δίκιο, Θανάση. Ακριβώς την ίδια τακτική ακολουθεί και ο κ. Τσίπρας, λαμβάνοντας μέρος σε πορείες, δηλώνοντας έτσι το παρόν ως αντιπολίτευση. Από εδώ, σε ό,τι αφορά τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να πούμε ότι ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου. Έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, 14 Σεπτεμβρίου, ομιλία σε φεστιβάλ του Κνέου Διγητή στο πρώην στρατόπεδο Παύλο Μελά. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπουμε ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο, γιατί τα μέτωπα είναι ανοιχτά και πολυεπίπεδα. Για τον ακόμα δεν έχουμε λόγο, και αξιολόγηση της Τρόικας, Θανάση. Ακόμα δεν την έχουμε την αξιολόγηση της Τρόικας. Την περιμένουμε. Αρχίζοντας την εκπομπή με τον Λάμπρο, τον Παναγιώτου, τον αγαπητό συνάδελφο, δώσαμε το στίγμα ουσιαστικά της οικονομικής πολιτικής, της ασφαλιστικής πολιτικής, που καλείται να εφαρμόσει η κυβέρνηση προκειμένου τα ασφαλιστικά ταμεία να παραμείνουν, δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα, σε μια σχετική βιωσιμότητα. Είναι ένα ερώτημα που κλείθηκαν να απαντήσουν όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί εργασίας. Είδαμε από μακριά τον κύριο Βρούτσι το πρωί να επισκέπτεται το περίπτερο του Υπουργείου Εργασίας στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στον χώρο της έκθεσης. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Έχουμε να κάνουμε με τους υπαλλήλους, με τον κύριο Κορκίδη να έχει δηλώσει ότι ζητά μία μείωση 13% στους μισθούς σε ανθρώπους που ήδη έχουν υπογράψει ατομικές συμβάσεις. Ο οποίος ήταν κατά των ατομικών συμβάσεων, να το τονίσουμε αυτό. Μέχρι πριν ένα μήνα δήλωνε κατά των ατομικών συμβάσεων και έλεγε ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι επώδυνα για τους εργαζόμενους και θα φέρουν περαιτέρω ύφεση. Παρ' όλα αυτά ζητά μείωση. Είναι ότι τα μέτρα αυτά θα περάσουν από την βάθανο της αξιολόγησης, της έγκρισης ή της αποδοχής από τα στελέχη της Τρόικα. Έχουμε πρώτον το τομέα της υγείας. Εκεί είχαμε συγχωνεύσεις, αλλαγή χρήσης όπως ονομάστηκε από το Υπουργείο Υγείας σε 6 κρατικά νοσοκομεία. 4 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη. Μετακινήθηκαν 1.645 υπάλληλοι. Το καθεστώς μετακίνησης γνωρίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την χρησιμοποίηση 100 επιπλέον ατόμων από τα άτομα που είχαν ήδη βγει σε διαθεσιμότητα προκειμένου να καλύψουν τα επιπλέον κενά τα οποία θεωρεί πως υπάρχουν στον τομέα της υγείας. Φεύγουμε από τον τομέα της υγείας. Πάμε τώρα στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση. Γιατί έχουμε νέο καθεστώς εφεδρείας, νέο καθεστώς κινητικότητας, νέο καθεστώς διαθεσιμότητας. Μιλάμε για ανθρώπους που θα πρέπει, για 12.500 ανθρώπους επιπρόσθετα, που θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα να κριθεί η εσωτερική αξιολόγηση των υπουργείων, γιατί κάθε υπουργός θα πρέπει να έχει παραδώσει λίστα με τους οργανισμούς που του ανήκουν, με το προσωπικό που του ανήκουν. Κατά κύριο λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αυτό που σε αυτό ανήκουν, συγχωρείτε, οι περισσότερες υπηρεσίες, άρα είναι αυτό που θα κάνει
και τη μεγαλύτερη μετακίνηση προσωπικού ή προσωπικό σε διαθεσιμότητα. Η Τρόικα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά, αλλιώς δεν βγαίνει το πρωτογενές πλεόνασμα, Θανάση, να τα λέμε και αυτά, ότι χωρίς τη διαθεσιμότητα δεν βλέπουμε πρωτογενές πλεόνασμα ούτε με το κι άλλοι, που λέει ο Πρωθυπουργός. Έχει γίνει πολλή συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για τον απλό κόσμο που δεν ξέρει τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, τα χρήματα δηλαδή, που εξοικονομούνται από την κεντρική κυβέρνηση προς όφελος οργανισμών, προς όφελος δηλαδή της διαχείρισης σε ό,τι αφορά καθημερινά προβλήματα. Έχει να κάνει με το ΑΕΠ, έχει να κάνει με μεγέθη, τα οποία επιτρέπουν αναπροσαρμογή προς το καλύτερο. Όμως υπήρχε ένα ερώτημα. Εάν στο πρωτογενές πλεόνασμα, και ήταν το ερώτημα που απευθύναμε το πρωί στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Στρουνάρα, εάν μπορεί κάποιος να μιλά για πρωτογενές πλεόνασμα, όταν σε αυτό δεν έχουν προσθεθεί τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων. Μιλάμε για ελλείμματα του ΕΟΠΗ, μιλάμε για ελλείμματα του ΙΚΑ, μιλάμε για τα ελλείμματα όλων των ασφαλιστικών φορέων, και όλα αυτά μαζεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών και σχηματίζουν κάποιο νούμερο. Ακριβώς λοιπόν αυτή η αναντιστοιχία που είχε δοθεί από τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος μιλούσε για 2,5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα. Εάν αφαιρεθεί όμως το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων, ισοσκελίζεται η διαφορά. Δεν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Μιλάμε για το ακριβώς αντίθετο. Μιλάμε για μια κατάσταση που καταρχάς δεν έχει μιλήσει κανείς για τα ελλείμματα των Δήμων. Όταν το 80% των Δήμων έχουν ελληματικούς προϋπολογισμούς, οι Δήμοι αυτή τη στιγμή καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις όπως είναι η Δημοτική Παιδική Σταθμή, για τους οποίους χρειαζόταν 220 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν βρεθεί 150 εκατομμύρια ευρώ, έγινε αγώνας να βρεθούν άλλα 70 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά μας είπαν ότι συνεισέφεραν από διάφορα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ από άλλους κρατικούς οργανισμούς. Πάντως, Θανάση, δεν είναι μόνο η παιδική σταθμή. Από το σχέδιο Καλλικράτης και μετά έχουν εκχωρηθεί πάρα πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς τα αντίστοιχα κονδύλια. Οι οποίες έχουν μεταφερθεί από την κεντρική κυβέρνηση, από την κεντρική διοίκηση, προς τους καλλικρατικούς Δήμους. Αυτό προέβλεπε το σχέδιο Καλλικράτη. Η κατάργηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους. Χωρίς χρήματα όμως, Δήμος με τα ίδια κονδύλια που έπαιρναν οι Δήμοι πριν. Να διαχειριστεί ένα έλλειμμα, να διαχειριστεί χρήματα που δεν έχει και ανθρώπους που σε λίγο θα κάνει στάσεις πληρωμών. Δεν θα μπορεί να τους πληρώσει. Απλά πράγματα. Έτσι, ρε Θανάση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μεταφερθούμε και πάλι στο άγαλμα του Βενιζέλου που πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση, το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ, στο οποίο έδωσε το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας σε 4 λεπτά μετά τις 18:30. Σωτήρης Κουλούδη. Μαριάννα, να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει φύγει ακόμα από το συγκεκριμένο σημείο. Θα μεταβεί στα στούντιο της ΕΡΤ3. Ο προδόσης συνέντευξη, όλα αυτά σε πολύ λίγη ώρα από τώρα, ενώ έχουν αρχίσει και οι ομιλίες από συνδικαλιστές, από εκπροσώπους φορέων και οργανισμών. Έχει αρχίσει λοιπόν το κύριο μενού, ας το πούμε έτσι, της κεντρικής διαδήλωσης της ΓΕΣΕΑ και της ΕΔΕΔΗ. Πάντα βλέπετε στην εικόνα μας τον κόσμο που είναι συγκεντρωμένο εδώ στην Εγνατία. Προσεγγίζουμε και την εξέδρα για να ακούσουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε, Σωτήρη, μας το είπες εσύ με το που κάναμε την πρώτη μας σύνδεση, ότι ενώ ήταν προγραμματισμένο η πορεία να καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, τελικά θα κάνει μια μεγαλύτερη διαδρομή και θα φτάσει στα στούντιο της ΕΤΡΙΑ, της πρώην ΕΤΡΙΑ, μπορούμε να το πούμε έτσι. Ακριβώς, Μαριάννα, όπου έξω από το στούντιο της ΕΤΡΙΑ αναμένεται να γίνει μια μουσική συναυλία το βράδυ και μετά το πέρας των διαδηλώσεων. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε φυσικό ήχο από τις ομιλίες, αν έχουμε αυτή την τεχνική δυνατότητα. Ναι, μπορούμε, Μαριάννα, να πλησιάζουμε. Ωραία. Υμπερνόμενα το δημόσιο συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων. Η εξάρτηση των κυβερνητικών αποφάσεων από την Τρόικα προκαλεί όλο αυτό το διάστημα ακόμη μεγαλύτερη τρύπα στην ελληνική οικονομία. Όσο και αν η ίδια λίγες μέρες πριν από τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση. Απλά να υπενθυμίσουμε,
Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, ότι ο κύριος Τσίπρας στις δηλώσεις του χαρακτήρισε το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο επικαλείται ο κύριος Σαμαράς ως πρωτοφανές πλεόνασμα κινησμού, αλεζονίας, ψεύδους και υποκρισίας και ζήτησε εκλογές τώρα να ανατραπεί δημοκρατικά το αδιέξοδο το οποίο βιώνει η χώρα. Λοιπόν, πλησιάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στην εξέδρα που έχει στήσει η ηγεσία και δηλαδή στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τους ομιλητές και σε αυτό το σημείο. Υπενθυμίζουμε ότι το συλλαλητήριο ήταν προγραμματισμένο για τις 6 το απόγευμα. Η ώρα είναι 7 παρα 5, σχεδόν 55 λεπτά μετά την έναρξη των εκδηλώσεων. Την ίδια ώρα πραγματοποιείται και μια παράλληλη συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους του ΠΑΜΕ. Πάμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Με την τρόπο εκλογής των διοικήσεων με πλειοψηφικό σύστημα. Αφού οι μέχρι τώρα κυβερνητικές παρατάξεις σε ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΒΗ, η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ, τα έδωσαν όλα στην επιχείρηση προδοσίας των εργαζόμενων, νεκραναστένουν το νέο εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό με τα πιο φθαρμένα υλικά του παλιού που μετακόμισαν οργανωμένα προς τα εκεί. Αφού για χρόνια συνεργάζονται στη γραμμή του ταξικού συμβιβασμού, όψιμα ανακάλυψαν την ανασύνταξη του κινήματος παραπλανώντας τους εργαζόμενους με κορώνες όσον αφορά τους στόχους και τις μορφές πάλης. Ρίχνουν σύνθημα για απεργίες διαρκείας για να πέσει η κυβέρνηση, κρύβοντας όμως το μετά τι. Θέλουν αλλαγή με το λαό στην άκρη, να τους αναθέσει η Λευκό να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Δεν θέλουν κίνημα με στόχους, διεκδικήσεις και δράση, αλλά μάζες απογοητευμένων, έτοιμο να ψάξουν για νέους σωτήρες. Εξαγγέλνουν απεργίες χωρίς οργάνωση, πολλές φορές χωρίς απεργούς, τις υπονομεύουν οι ίδιοι. Είναι οι πρώτοι που υποχωρούν όταν τα πράγματα σφίγγουν. Το πάμε. Το ξεκαθαρίζει. Να πέσει αυτή η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση που θα κάτσει στο σβέρκο του εργαζόμενου να πάνε στα τσακίδια. Κανείς δεν πάλεψε και δεν παλεύει περισσότερο από εμάς για αυτή την προοπτική. Μα όχι για να αντικαταστήσουμε τη σημερινή κυβέρνηση με μια άλλη χωρίς να αλλάξει τίποτα. Και οι νέοι σωτήρες εγγυώνται στο σύστημα ότι δεν θα αλλάξουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν σε εμάς μαθήματα μαχητικότητας με απεργίες διάρκειας όταν το πάμε ήταν αυτό που καταλάβανε τα δημόσια κτίρια που έκλεινε με απεργιακές φρουρές εργοστάσια, μαγαζιά, ολόκληρη τη βιομηχανική ζώνη. Όταν το πάμε με τη συμβολή του δίδαξε τι σημαίνει οργανωμένη από τους ίδιους εργάτες απεργία διαρκεία στη Χαλιβουργία την ώρα που οι σημερινοί επαναστάτες καλούσαν σε σταμάτημα της απεργίας και συμβιβασμό με τον εργοδότη. Οι αντιμνημονιακές κορώνες τους δεν μπορούν να κρύψουν ότι εφαρμόζουν οι ίδιοι συνδικαλιστές τους τα μνημόνια μέσα στους χώρους δουλειάς. Υπογράφουν. Οι αντιμνημονιακές κορώνες τους δεν μπορούν να κρύψουν ότι οι ίδιοι συνδικαλιστές τους εφαρμόζουν πιστά τα μνημόνια στους χώρους δουλειάς, υπογράφοντας μαζί με τους παλιότερους εργοδοτικούς συνδικαλισμού συμβάσεις τροπή με μειώσεις μισθών, βάζοντας το χέρι στη τσέπη των συναδέλφων τους, ανοίγοντας κι άλλο την όρεξη της εργοδοσίας που ζητά όπως η ΕΣΕΕ και άλλες μειώσεις στους μισθούς στο εμπόριο και αλλού. Το πάμε. Από την ίδρυσή του έβαλε ένα κύριο στόχο. Την ανασύνταξη του κινήματος σε ταξική βάση κόντρα στην εργοδοσία και το κράτος της. Για ένα κίνημα που θα πετάξει από πάνω του τα βαρύδια του εργοδοτικού συνδικαλισμού παλιού και νέου. Που θα είναι οργανωμένο από τους ίδιους τους εργάτες και όχι από φωτεινές κορυφές. Μέσα στα εργοστάσια, τα εμπορικά, τις υπηρεσίες και όχι στα γραφεία. Που θα δίνει τη μάχη εκεί που παράγεται αυτή η πολιτική. Στους χώρους δουλειάς και όχι μόνο στο κοινοβούλιο για το ποιος θα έχει την κυβερνητική καρέκλα. Με σωματεία όχι σφραγίδες, αλλά πραγματικά στρατηγία του αγώνα. Σωματεία μαζικά, δημοκρατικά, με συλλογική λειτουργία και δράση όλων των εργαζόμενων και όχι μόνο των κορυφών. Με πόδια και οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο. Με πόδια στις λαϊκές γειτονιές
μέσα από τις λαϊκές επιτροπές της κοινωνικής συμμαχίας. Σωματεία που θέρεχονται σε σύγκρουση με την εργοδοσία και δεν θα μαζεύουν απλά χειροκροτητές για τον επόμενο σωτήρα. Θα παλεύουν για την απόλυση, τη μείωση μισθών, των συντάξεων. Θα συσπηρώνουν τους εργάτες με βάση την ταξική τους θέση στην κοινωνία και όχι το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Είναι μια γεύση και από την πλατεία Αριστοτέλους. Πάμε και πάλι στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και στο Σωτήρι το Σκουλούδι. Σωτήρι. Μαριάννα, ακούμε πάντα τις ομιλίες από συνδικαλιστές. Αρκετοί είναι αυτοί που θα μιλήσουν. Βλέπω και τον κύριο Καλφαγιάννη από ό,τι πως παίρνουν στο Δήμα. Θα είναι ο επόμενος ομιλητής. Και θα ακούσουμε τώρα πως άποψεις και εσείς τον πρόεδρο της Αδεδί. Μαριάννα. Ωραία, στον ακούσουμε. Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Είμαστε εδώ για να δείξουμε τον δρόμο στις εκατοντάδες χιλιάδες. Είμαστε εδώ για να δείξουμε τον δρόμο στις εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφους και ανέργους. Ότι έπρεπε να είναι και αυτοί μαζί μας και πρέπει να το διαπιστώσουμε όλοι και μέσα μας συνάδελφοι. Είμαστε εδώ για να πείσουμε ότι μπορούμε να γίνουμε το ποτάμι του Θεσσαλονίκη για την κυβερνητική πολιτική. Όχι να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, όπως φοβάται ο Δήμαρχος. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η υποκρισία της συγκυβέρνησης περισσεύει. Από τους υπουργούς που δεν είχαν προλάβει να διαβάσουν τον μνημόνιο, τώρα στο Βήμα, στην εξέδρα που, έχει στήσει το, που έχουν στήσει για ΣΕΚΑ, δηλαδή, αντιδρώντας στη διαθεσιμότητα κυρίως στον δημόσιο τομέα, αλλά και στα υπόλοιπα αντιλαϊκά μέτρα που σου λένε, που έχει λάβει κυβέρνηση. Κάποιοι λένε στην άλλη ότι η κυβέρνηση δεν έχει στέλνει. Κι όμως, με την κινητικότητα απολύσεις εδώ στον Ιδιόν, που σωστά η Δημοτική Αστυνομία, τους ορικούς φύλακες, αστυνομικά πρόσωπα, εκτός ότι μετατρέπουν τους Δήμους σε άντια που κάνουν σε χωρίς περιεχόμενο, χωρίς φόρους και προσωπικό, οι εταιρείες security είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση και κέρδη. Η εκπαίδευση, η υγεία, τα Υπουργεία και οι Γενικές Γραμματείες είναι άλλοι χώροι που θα σηκώσουν το βάρος της διάλυσης του κράτους προκειμένου να δοθούν από τις υπηρεσίες για εκμετάλλευση στους ιδιώτες. Συνάδελφοι, αφού μας στέλνουν μισθούς και συντάξεις, όνειρα, οικογενειακή ασφάλιση, μην για η ζωή μας καταλήγει. Μας μετέδωσε σε σκλάβους χρέους και υποζήγημα υποχρεωμένα να δουσιάζονται αλεπάλληλες και ανώτητες φορές ο νομότης αποφυγής μιας χρεοκοπίας, την οποία βιώνουμε με τραγικό τρόπο. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε μια κυβέρνηση να μας εμπέζει απροκάλυπτα, ενώ οι υπουργοί εκφράζουν συμπόνια και κατανόηση για τις ατέλειπες θυσίες. Τις φιλιαδιές στα σπίτια μας θα γίνουν, λέγουμε, με κοινωνικά κριτήρια για να επαναλειτουργήσει η αγορά των ψεκαστικών δανείων, δηλαδή να ξαναπάρουμε δανείο για να ξαναγοράσουμε ξανά τα σπίτια που θα μας έχουν πάρει.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από την ομιλία του Προέδρου της ΑΔΔ, αλλά μεταφερόμαστε στο Αθανάση στο Μιλανά, γιατί ξεκίνησε η πορεία του Πάμε. Θανάση. Θανάση, Μιλανά, δεν ξέρω αν μας ακούς. Σας ακούω πάρα πολύ καλά, Μαριάννα. Μόλις τώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πορεία του Πάμε, βρισκόμαστε στην συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Νίκη. Όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα ήδη, οι άνθρωποι που πρόσκειται στο Πάμε έχουν πάρει θέση επί της λεωφόρου Νίκης και ξεκινά η πορεία με κατεύθυνση στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Εκεί θα ενωθούν με την πορεία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, όπου στην κεφαλή της βρίσκεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως Αλέξης Τσίπρας. Ακούμε πάρα πολύ καλά, απλά αφήσαμε φυσικό ήχο να ακουστεί, να ακούσουμε κάποια συνθήματα. Ωραία, ωραία. Σε μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη και ιδίως από την λεωφόρο Νίκη. Ο κύριος Τσούπας, γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που θα αφηξεί την Παρασκευή της εκδήλωσης το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου. Δεν σε ακούσαμε καλά. Για το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου τι είπες? Λέμε ότι η κορύφωση των εκδηλώσεων, των θέσεων, θα έχουμε θέσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα έχουμε από την ερχόμενη Παρασκευή, όπου αναμένεται ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Δημήτρης Τσούμπας, ενώ το Σάββατο αναμένεται να μιλήσει στο στρατόπεδο ο Παύλος Μελάς, όπου θα έχουμε εκδήλωση της ΚΝΕ. Και να επενθυμίσουμε... Μιλάμε για παράλληλες πορείες, στόματα κρυφώς πάνω στην Λεωφόρο Νίκης. Πίσω μας στο βάθος Λευκός Πύργος, η πορεία αυτή θα ενωθεί με την πορεία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ έξω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Μιλάμε για ένα καυτό φθινόπωρο, γιατί έχουμε ανοιχτά θέματα τα οποία συνοψίζονται στο ασφαλιστικό, συνοψίζονται στο θέμα της αξιολόγησης, της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας των δημόσιων. Έχουμε την Τρόικα, η οποία την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει στις επαφές της με υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να προχωρήσει τα σχέδια αξιολόγησης σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαθεσιμότητας. Θανάση, να ακούσουμε λίγο με ψηφό ήχο, αν μπορείς, για να πάρουμε λίγο τον παλμό της. Yeah.
παράδοση. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και περίπου 5 λεπτά έχει ξεκινήσει η πορεία του ΠΑΜΕ από την πλατεία Αριστοτέλους. Το κυρίως σώμα της πορείας βρίσκεται επί της οδού Νίκης. Όπως μας είπε και ο Θανάσης ο Μιλωνάς, η πορεία του ΠΑΜΕ θα αναμένεται να ενωθεί με την πορεία της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Να πούμε για όσους μπήκα τώρα στην παρέα μας ότι η παράλληλη συγκέντρωση διεξάγει αυτή την ώρα ΓΕΣΕΑ ΑΔΕΔΗ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Η πορεία των ΓΕΣΕΑ ΑΔΕΔΗ ήταν προγραμματισμένη να καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε ο προγραμματισμός και αναμένεται να καταλήξει στα κτίρια της ΕΤ 3, όπου παραμένουν υποκατάληψη από τις 11 Ιουνίου. Οπότε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου δήλωσε την κατάργηση της ΕΡΤ. Ανακοίνωσε μάλλον την κατάργηση της ΕΡΤ. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο άγαλμα του Βενιζέλου 4 λεπτά μετά τις 6.30, όπου παρέθεσε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κηρύξει εκλογές εδώ και τώρα. Ενώ αυτή την ώρα, όπως με πληροφορούν στο Βήμα του συλλαλητηρίου της ΓΕΣΕΑ ΑΔΕΔΗ, βρίσκεται ο κύριος Καλφαγιάννης, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤΣ. Συνεχίζουμε όμως και έχουμε εικόνα από την πορεία του ΠΑΜΕ.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από την πορεία που διεξάγεται εδώ και περίπου ένα τέταρτο από την πλατεία Αριστοτέλους, επί της Οδού Νίκης. Πάμε στο Σωτήρι του Σκουλούδου που βρίσκεται στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σωτήρι. Ναι, Μαριάννα, και ενώ συνεχίζουμε να ακούμε τις ομιλίες, πριν από λίγο μίλησε ο κ. Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΕΔΕ, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στα μεγάλα προβλήματα του κλάδου του. Τώρα ακούμε ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Δεν θα αργήσει να ξεκινήσει η πορεία. Να σου πω ότι οι άλλες δύο πορείες, δηλαδή αυτή των αντιεξουσιαστών από την Καμάρα και αυτή των, των κατοίκων οι οποίοι εντάσσονται στις εξορίξεις χρυσού στη Χαλκιδική, ενώθηκαν και κατευθύνονται αυτή τη στιγμή μέσω της οδού Αγίας Σοφίας προς τη Λεωφόρο Νίκης, όχι πολύ μακριά από την, από την πορεία του Πάμε. Καλό είναι να έχει στο νου του Μαριάννος Σάρροφος, ο Φωνάς, ο Μιλωνάς, είναι πολύ πιθανό να βρεθούν κοντά αυτές οι δύο πορείες, ενώ από ό,τι πληροφορούμαστε είτε θα κινηθούν προς το Βελίδιο είτε προς το Αμερικάνικο προξενείο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και να αναμένουμε να ξεκινήσει η πορεία της Γεσαία και της Αδερή. Υπήρχε μια πληροφόρηση από το Θανάση το Μιλωνά ότι η πορεία του ΠΑΜΕ θα ενωθεί με την πορεία της Γεσαία Δεδή στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Εσύ ξέρεις κάτι γι' αυτό? Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό. Μαριάννα, να σου πω ότι πολύ σπάνια το ΠΑΜΕ ενώνεται με οποιονδήποτε άλλο φορά. Δεν αποκλείται βεβαίως, ειδικά για σήμερα να έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε όμως τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Σωτήρη. Να πάμε και πάλι στο Θανάση στο Μιλωνά να μας πει και αυτός τι πληροφορία έχει. Θανάση, μας είπε ο Σωτήρης ο Σκουλούδης. Είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, όλα εξελίσσονται κανονικά. Η πορεία οδεύει προς... κοντεύουμε να φτάσουμε κοντά στο Λευκό Πύργο και από εκεί με κατεύθυνση στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Άκουσα αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος Σωτήρη Σκουλούδη. Για την ώρα δεν έχουμε δει στους παρακείμενους δρόμους, βλέπουμε διακριτική παρουσία της αστυνομίας ακριβώς από πάνω στενά. Όταν σε κάθε στενό, επειδή έχουμε οπτική επαφή, μπορούμε να δούμε το πώς κινούνται. Δεξιά, αριστερά, όπως κατευθυνόμαστε προς το Λευκό Πύργο επί της Οδού Νίκης, στο βάθος διακρίνονται φυσικά αστυνομικοί, οι οποίοι συνοδεύουν άλλη πορεία που κινείται παράλληλα. Λοιπόν, καλώς Θανάση Μιλωνά, ακούμε φυσικό ήχο.